Απορρίφθηκε τελικά από το ελεκτικό συνέδριο η αίτηση δανείου ύψους 520.000 ευρώ του Δήμου Τρικαίων προς το Ταμείο Παρακαταθηκών. Συγκεκριμένη απόφαση προκάλεσε την έντονη δυσαρέσκεια του Δημάρχου Τρικαίων Χρήστου Λάπα, καθώς μεταξύ των άλλων αναμένεται να δημιουργήσει προβλήματα στην καταβολή χρημάτων στους πρώην συμβασιούχους του Δήμου, οι οποίοι περιμένουν πώς και πώς να εισπράξουν έναντι των δεδουλευμένων. Και όταν είναι γνωστό τη σπάση, φαντάζομαι θα έπρεπε να είναι γνωστό και στο ελεκτικό συνέδριο, ότι οι τράπεζες σε αυτή την περίοδο, λόγω έλλειψης ρευστότητας, δεν δίνουν και δεν χορηγούν δάνεια σε δήμους. Για άλλη μια φορά, ο τύπος έφαγε την ουσία του πράγματος. Τώρα, το πώς εμείς θα πληρώσουμε τους συμβασιούχους, προφανώς δεν απασχολεί το ελεκτικό συνέδριο. Ο κύριος Λάπας τόνισε επιπρόσθετα πως ο Δήμος Τρικαίων ζητά αναδιάρθρωση των συνολικών υποχρεώσεων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για να αλετωθούν τα χρεολύσια. Πάνω από 20 εκατομμύρια, τα οποία θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε, και ένα σημαντικό κομμάτι από αυτά, γύρω στα 4.200.000 ευρώ, τρέχουν με επιτόκιο πάνω από 12%. Και θέλουμε να το πάρουμε με ένα μικρότερο επιτόκιο για να ελαττώσουμε την τοκοχρεωτική δόση, η οποία όπως γνωρίζετε είναι πάρα πολύ υψηλή, είναι γύρω στις 600.000 το μήνα.